Σοκαρισμένη, δηλώνει η Ουκρανία από το επίμονο μπλοκάρισμα στο Αμερικανικό Κογκρέσο της έγκρισης ενός πακέτου χρηματοδότησης προς το Κίεβο λόγω πολιτικών αντιπαραθέσεων εδώ και μήνες, όπως υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, τονίζοντας ωστόσο ότι η αμερικανική βοήθεια θα έρθει στο τέλος. Τις τελευταίες εβδομάδες, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί σε αρκετά μέτωπα στην Ανατολική Ουκρανία, την ώρα που ο ρωσικός στρατός υπερτερεί σε αριθμό στρατιωτών καθώς και σε ποσότητα όπλων και πυρομαχικών. So our message today is clear. The United States will not let Ukraine fail. This coalition will not let Ukraine fail. Αυτό το μήνυμα εξέπεμψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, επιδιώκοντας να πείσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν παραμένει δεσμευμένη στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ακόμη και αν η Ουάσιγκτον έχει ουσιαστικά ξεμείνει από χρήματα και ενώ υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι το Κογκρέσο θα διαθέσει και πάλι κεφάλαια. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, στην περιοχή Σορονή, όταν ένας χειμερινός κολυμβητής εντόπισε και έβγαλε από τη θάλασσα μια νάρκη που ταξίδεψε από την Ουκρανία ολόκληρο το Αιγαίο για να καταλήξει στο νησί. Εγώ όταν το είδα γυάλιζε πάρα πολύ από μακριά και πηγαίνοντας πιο κοντά, αυτό ήταν ακριβώς, ήταν πάνω στο χώμα και το περνούσε από πάνω το κύμα και ξανά έμπαινε. Περνούσε, ξανά έμπαινε και μόλις πήγε μέσα από το κύμα πήρα μία φορά και το έπιασα στα χέρια μου από περιέργεια και μόνο. Το λιμενικό μου είπε να είμαι σε απόσταση, να φύγω μακριά. Βέβαια οι αρχές κατευθείαν δράσαν ήρθανε. Το είδανε, το αποκήκησα, δεν ξέρω τι την πήρανε, πώς την κάνανε, δεν γνωρίζω πλέον. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για νάρκη που έφτασε στη Μεσόγειο από την Ουκρανία μετά από έκρηξη σε φράγμα της χώρας. Ειδικοί σημειώνουν πως είναι πιθανόν και άλλες νάρκες να έχουν ταξιδέψει στη Μεσόγειο, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου.